Ακούω. Νομίζω ότι. Θέλατε να πάρετε το λόγο προηγουμένως. Ναι, γιατί τελειώνει η προεκλογική περίοδο σχεδόν. Έχουμε ελάχιστες μέρες μπροστά και υπάρχουν δύο ερωτήματα τα οποία με κάθε τρόπο επιχειρούν είτε οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ενώ των δύο μεγάλων κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, αλλά πρωτίστως ο κ. Καραμαλής και ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, να τα αφήσουν αναπάντητα. Δηλαδή το ερώτημα ότι 5,5 χρόνια και πριν πέσει έξω η Λίμαν, τότε που ο κ. Αλογοσκούφης έλεγε ότι πιάσαμε πάτο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατόρθωσε να κάνει τίποτα και τώρα μας καλεί στην να την εμπιστευτούν. Στην ορθότητα τη συζήτηση απρόσω ο κ. Αλογοσκούφης έχει διαψεύσει ότι το έχει πει ποτέ, απλώς το καταγράφω. Τα πίσω μπρος, ας πούμε. Θέλω να πω όμως ότι δεν στέκει πουδενή, δεν στέκει για κανένα εργαζόμενο σήμερα πολίτη το γεγονός ότι ήταν η διεθνής οικονομική κρίση που έφερε την ελληνική οικονομία σε αυτή την κατάντια και δεν έφταιγε καθόλου η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή. Λοιπόν, απάντηση στο τι θα γίνει που αυτή η κυβέρνηση στάθηκε ανίκανη και αδέξια 5,5 χρόνια να μας βοηθήσει από τη Δευτέρα δεν έχουμε πάρει. Την ίδια στιγμή, παρόλο που ο κύριος Ευθυμίου θεωρεί ότι είναι αυτονόητα όσα λέγονται από χείλη του κυρίου Παπανδρέου ή από τα διάφορα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ερώτημα, κύριε Ευθυμίου, στο ερώτημα. Να συγκρουστείτε με τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο κύριος Λιάννης, στο στούντιο είμαι και εγώ, οπότε βοηθήστε. Όχι, λέμε απλώς. Στο ερώτημα, τι θα κάνετε εσείς από τη Δευτέρα έτσι ώστε ερχόμενοι στην κυβέρνηση να βρεθούμε σε μια καλύτερη μοίρα, παίρνουμε διάφορα νούμερα που κάθε φορά πρέπει να βγάζουμε τον μπλοκάκι. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, υπάρχουν διαπιστώσεις, αλλά πολύ φοβούμε κιόλας, δεν δίνονται εκείνα τα εχέγγυα που εμένα ως εργαζόμενη γυναίκα δεν μου λέει ότι θα πάρουν τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσουν στο ίδιο βιολί που θέλει τη μερική απασχόληση στο δημόσιο, που θέλει να μιλάμε πάλι για ανάπτυξη και να τάζουμε πράσινες αναπτύξεις και πράσινο άλογο χωρίς να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορείς, κύριε Πρεδεντέρη, να έχεις άνεργη ανάπτυξη. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους δείκτες της ανάπτυξης, ποιες είναι εκείνες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα διασφαλίσουν ένα δημόσιο χαρακτήρα. Έλεγα πριν προς τον κύριο Λιάννη και προς τον κύριο Ευθυμίου ότι ακούμε κάτι να ψελίζουν για τον ΟΤΕ ή τον Ολυμπιακή, ακούμε τα μισά στελέχη να μιλάνε για το απαραίτητο του δημόσιου χαρακτήρα στην οικονομία των τηλεπικοινωνιών κτλ. Και σήμερα, μετά από ερώτηση του κύριου Χουντή στην Ευρωβουλή, ο Μακρύβη μας είπε ότι ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε αύριο μεθαύριο ο κύριος Παπανδρέου θα μπορεί να έχει έλεγχο του ΟΤΕ μέσω της Deutsche Telekom. Αλλά αυτό, λοιπόν, αυτό είναι αυτονόητο, νομίζω ότι χρειάζεται να το πει ο κύριος Μακρύβη. Βεβαίως, αλλά αυτό πρέπει να το πείτε στον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος με κάποιο τρόπο στα διάφορα debate και από το βήμα της ΔΕΘ άλλα λέει και άλλα ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα μας ξημερώσουν. Λέω και επαναλαμβάνω γιατί ενδεχομένως πριν φωνάζοντας όλοι μαζί δεν ακουστήκαμε. Υπερβόητη ιστορία με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Το πρωί στο βήμα της ΔΕΘ ο κ. Παπανδρέου να λέει ότι θα μειωθούν και η κυρία Κατσέλη το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Κόκκινο να λέει, στο Κόκκινο να λέει ότι μάλλον δεν μπορούν να μειωθούν. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Και λέω το εξής, ότι δεν έχει κανένας από τους δύο ούτε άλλο περιθώριο, ούτε χρόνο, ούτε αξιοπιστία. Πολλό δε μάλλον όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του Συνασπισμού της Ρυθμιστικής Αριστεράς όλα αυτά τα 5 χρόνια κατέθεσε κοστολογημένες και συγκεκριμένες προτάσεις που η δε κυβέρνηση αγνώρισε, καταψήφισε. Το δε ΠΑΣΟΚ φαίνεται τώρα κάπως να τις μασάει ως χρυσόσχονη στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Κύριε Πρεδεντέρη, θα συμφωνήσετε κι εσείς. Κύριε Πρεδεντέρη, θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι ενώ τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα, ενώ χάνουμε χρόνο όπως χάσαμε και σε ευρωεκλογές, άλλωστε με τα παπαγαλάκια και τα βουλιάζουμε ή αλλάζουμε. Ο Συνασπισμός Ρυθμιστικής Αριστεράς κάθε μέρα προσπαθεί σε αυτό το ασφικτικό μη πολιτικό προεκλογικό πλαίσιο να αναδείξει εκείνες τις προτάσεις που στο παρελθόν είχαν λιτιδωρηθεί. Για παράδειγμα, για τις κενές οργανικές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, εγώ λέω ότι οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ιδίως οι μακροχρόνιοι άνεργοι, που κανείς, για τους οποίους κανείς δεν κάνει λόγο, ξέρουν ότι υπάρχει μια κοινοβουλευτική δύναμη που, αν είναι ακόμα πιο δυνατή στις 5 Οκτωβρίου, θα σταθεί δίπλα τους χωρίς την ασάφεια ή χωρίς το καρότο και το μαστίγιο του κ. Καραμαλή. Με την αμετροέπεια από την οποία φτάσατε από το 16,3 στο 3. Όχι, κύριε Λιάννη, εμείς είχαμε πει ότι. Λάθος. Όταν εσείς και μέρος των δημοσιογράφων. Κύριε Λιάννη, λέγανε ότι είμαστε αλαζόνες. Λέγανε ότι είμαστε αλαζόνες. Εμείς λέγαμε, κύριε Λιάννη, ότι η ψήφος μας είναι υποδοκιμή. Προσπαθήσατε κάποιοι να μας πείτε αλαζόνες, αλλά η ψήφος μας ήταν υποδοκιμή. Όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν αγωνιστεί και έχουν κροκοδίλια δάκρυα. Δεν σας πιστεύει κανείς, κύριε Λιάννη. Ρεντίκολο την έχετε κάνει. Δεν σας πιστεύει. Και σας παρακαλώ να μιλάτε με καλύτερο τρόπο. Δεν είστε εσείς ο αγωνιστής και είναι, ας πούμε, ο Γιάννης ο Δραγασάκης ρεντίκολο. Λίγο σοβαρότητα δεν βλάπτει. Το ρεντίκολο ξέρετε τι σημαίνει. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσείς ξέρετε καλά, τώρα ή θα κάνουμε, ή θα κάνουμε διαλόγους σαν και αυτούς που κάνουν τους νέους ανθρώπους να κλείνουν τηλεόραση. Δεν ακούω εγώ. Α, δεν ακούτε. Να πείτε τα ρεντίκολο και τα άλλα, ακούτε όμως.
Λοιπόν, να ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Λιάννη. Ακούω και απαντάω. Να ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Λιάννη. Δεν έχετε εσεί τη σοβαρότητα στο Πασόκ και έχουμε εμεί του γελίου. Εκμεταλλευόμενοι συγκυρίε. Να κοιτάξετε να σώσετε το Πασόκ και να αφήσετε την αριστερά. Αρκετά. Άστε να μιλήσει κάποιο. Ναι, ναι, πείτε μου τώρα, δεν σα αφήνω. Κύριε Πρεσβευτέρη, μπορώ να μιλήσω. Κύριε Βορύδη.